Είναι από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, Ι κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Σελίδα 971, Πράξεις των Αποστόλων, Ι κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος η συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς. Και είπε προς αυτούς, εις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον τον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξε σε μένα μη λέγω μηδένα άνθρωπον βέβυλον ή ακάθαρτον, όθεν και προσκληθείς ήλθον χωρίς αντιλογία σε ρωτώ δια τι να λόγο με προσκαλέσατε. Και ο Κορνήλιος είπε, από 4 ημερών ημίν νηστεύων μέχρι τις ώρας ταύτης και την 9η ώραν προσυφχόμην εν το οίκο μου. Και ειδού εστάθη ενώπιον μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει, Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου, και ελεημοσύνες σου εμνημονεύτησαν ενώπιον του Θεού. Πέψω λοιπόν η σιώπην και προσκάλεσον το Σίμωνα, όστος ονομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία, Σίμωνος του Βυρσοδέψου πλησίων της θαλάσσης, ως της ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προς σε, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες τώρα λοιπόν, εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομεν πάντα όσα προσετάχθησαν εις σε υπό του Θεού. Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα είπεν, επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά εμπαντή έθνη ως της φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν. Των λόγων των οποίων απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Των λόγων τούτων σεις εξεύρεται ως σε κηρύχθη καθόλην την Ιουδαίαν αρχή σας από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ως της διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη μέρα και έκαμε Αυτόν να εμφανιστεί ουχή εις πάνταν το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς, ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίον με ταυτού αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν σε εμάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι Αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πας ο πιστεύων επ' αυτών. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα σου ακούοντας των λόγων και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου ότι δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας των Θεών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύναται της να εμποδίσει το είδωρ ώστε να βαφτιστώσει ούτη, ή την εσέλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς, και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσουν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν δια να διαμείνει ημέρα στην Άς. Αμήν. Ένα αντίστοιχο γεγονός, πάλι σε συγκεκριμένη περίοδο, όταν ο Θεός έπρεπε να μεταφέρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο εκηρύττει το ενδυνάμει από την πρώτη εκείνη Αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύμων ανάμεσα σε Ιουδαίους και Γαλιλαίους, να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο. Και ο Θεός χρειάζεται να βρει δύο ανθρώπους. Με δύο ανθρώπους είναι αρκετό να κάνει το θέλημά του. Χρειάζεται να βρει κατάλληλους ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν πίστη, που
εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού και ξέρουν να ταπεινώνονται όταν δουν τη δόξα του Θεού. Πρέπει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους. Και πάντοτε, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Θεός ψάχνει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους. Και σας βεβαιώνω ότι γι' αυτό μας κάλεσε σήμερα στην Εκκλησία. Για να δει ποιοι από εμάς, μετά από το λόγο που ακούμε, θα επιθυμήσουν ο Θεός να τους κάνει κατάλληλους ανθρώπους. Θα επιθυμήσουν ο Θεός να μεταβάλει τα πάντα στη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν βρήκε τον Κορνήλιο, έναν εκατόνταρχο ισχυρό, εκατόνταρχο Ρωμαίο, με μεγάλη δύναμη, μεγάλη εξουσία, που όμως ήξερε να ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό, αλλά ήξερε να ταπεινώνεται στο τέλος και μπροστά στους ανθρώπους του Θεού. Εμπιστευότανε το Λόγο του Θεού. Είχε μια καρδιά που άρεσε στο Θεό. Και είναι αυτό το αίτημά μας, χάρισέ μας μια τέτοια καρδιά, Κύριε Θεέ μου, σαν του Κορνήλιου και σαν του Πέτρου. Μια καρδιά που να θέλει να τη χρησιμοποιεί ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν ήταν Ιουδαίος και ούτε προσήλυτος καν ήταν, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ο Θεός του αποκάλυψε το πρόσωπό του. Του αποκάλυψε τη δύναμή του. Του αποκάλυψε την αλήθεια. Δεν γνώρισε αυτός το Θεό, αλλά ο Θεός έκανε χάρη σε αυτόν και του απεκαλύφθη, γιατί είχε καλά σχέδια με την καρδιά του Κορνήλιου. Και του βάλε και τόσο ζήλο, που ενώ ήταν ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό με τα παντός του οίκου αυτού και έκαμνε ελεημοσύνες εις των λαών πολλάς και εδέε το διαπαντός, παρόλο που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά δώρα του Θεού, γιατί πάσα δόσεις αγαθή που έχουμε και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ τους πατρός των φώτων. Αυτός τον έκανε ευσεβή, αυτός τον έκαμε φοβούμενο τον Θεό, αυτός έβαλε στην καρδιά του σπλάχνα και έκανε ελεημοσύνες στο λαό του Θεού, και αυτός εδέε το πάντοτε προς το Θεό. Ο Θεός τον έκαμε και ο Κορνήλιος έγινε. Δεν σε κάνει ο Θεός αν εσύ δεν μπορείς να γίνεις, και πιο σωστά δεν θέλεις να γίνεις. Χαίρε το Θεός να σε μεταμορφώνει, να μας μεταμορφώνει, εάν θέλουμε να ζούμε στη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ενίστευε. Ένας άνθρωπος αφιερωμένος στο Θεό. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις νηστεία, πώς προσεύχεσαι, τι ελεημοσύνες κάνεις στο λαό του Θεού, πόσο φοβάσαι το Θεό ώστε να πράττεις το θέλημά Του, και ποια είναι η ευλάβειά σου ενώπιον του Θεού στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός τον έκανε, αλλά και αυτός έγινε. Αποδέχθηκε το έργο του Θεού στη ζωή του. Και μας ο Θεός μας έκανε, τώρα περιμένει ο Θεός και εμείς να γίνουμε. Να γίνουμε ευσεβείς, φοβούμενοι τον Θεό. Και μάλιστα με τα παντός του οίκου αυτού να κάνουμε ελεημοσύνες στο λαό του Θεού.
και να δεόμεθα διαπαντός. Και όταν ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου, έβαλε στην καρδιά του να νηστεύει 3 μέρες και 4η. Δεν διαλέγει, αδερφοί αγαπητοί, με κλήρο ο Θεός, κατά τύχη. Ο Θεός εκλέγει από αυτά που βλέπει στη ζωή μας. Αυτούς εκλέγει για να τους ευλογήσει, για να τους πληθύνει, για να τους χρησιμοποιήσει. Δεν εκλέγει με προσωποληψία ο Θεός. Εκλέγει από αυτά που βλέπει στην προσωπική σου ζωή. Και ενώ προσευχότανε, τώρα από εδώ και πέρα ξεκίνησε το έργο του Θεού. Τώρα εύκολα θα γίνουν όλα. Τώρα δεν υπάρχει καμία δυσκολία, γιατί ο Θεός είπε ξεκινάω. Ξεκινάω να εργάζομαι σε σένα, με σένα, για τη δόξα μου. Ξεκινάω. Βρήκα όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχεις, Κορνήλιε, για να σου αποκαλύψω τη δόξα μου, να σε χρησιμοποιήσω στο έργο μου, να δοξαστώ στη ζωή σου. Και να είναι και γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και να λάμπεις με δόξα στους αιώνες των αιώνων. Καθώς είναι γεγραμμένο, αστήρ διαφέρει από αστέρος κατά τη δόξα αυτού. Σκεφτείτε ένδοξος που θα είναι στον ουρανό ο Κορνήλιος. Θα περνάμε δίπλα του και θα λέμε ο Κορνήλιος είναι αυτός. Βρήκε ο Θεός. Βρήκε άνθρωπο. Κατάλληλο. Έτοιμο. Και ξεκίνησε. Άγγελος Κυρίου τον επισκέπτεται και του λέει: Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν ενώπιον του Θεού εις μνημόσυνόν σου. Γι' αυτό τώρα στείλε στην Ιώπη συγκεκριμένη οδηγία. Μεγαλεία ο Θεός. Στείλε στην Ιώπη άνθρωπον και προσκάλεσον ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα, ο οποίος επωνομάζεται Πέτρος. Αυτός ξενίζεται παρά την Σίμωνη Βυρσοδέψη που έχει την οικία του πλησίον της θαλάσσης. Αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις και αυτός θα σου πει λόγια για να σωθείς. Και η ανταπόκριση του έτοιμου Κορνήλιου είναι άμεση και απόλυτη. Εκείνη τη στιγμή, καθώς ανεχώρησε ο άγγελος ο λαλόν προς τον Κορνήλιον, ο Κορνήλιος εφώναξε 2 εκ των υπηρετών αυτού και έναν στρατιώτην εκ των προσκαρτερούντων, λέει η Γραφή, τον Θεό πλησίον αυτού. Αμέσως μόλις έφυγε ο άγγελος, τους περιέγραψε και τους λέει πηγαίνετε να τον φέρετε. Πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί θα μας πει λόγια που θα σωθούμε. Λόγια που θα μας πει λόγια που τι πρέπει να κάνουμε. Και από την άλλη μεριά τώρα το άλλο σκεύος του Θεού. Σίμων ο επωνομαζόμενος Πέτρος. Ο οποίος εδέε το διαπαντός. Και ο Θεός τον είχε οδηγήσει στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη. Δεν πήγε τυχαία εκεί. Δεν βρέθηκε τυχαία εκεί. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και ενώ έφτασε η ώρα του δείπνου, του γεύματος, του μεσημεριανού, ανέβηκε πάνω στο Ανόη να προσευχηθεί καθώς σε συνήθιζε. Και πείνασε. Και ενώ ετοιμάζανε κάτω το φαΐ, ο Θεός τώρα τον επισκέπτεται. Τον έφερε σε έκσταση.
θεωρεί τον ουρανό ανεωγμένον και από τον ουρανό κατέβαινε ένα σκεύος ως συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήταν δεμένο από τα τέσσερα άκρα και κατεβιβάζοντος στη γη. Εντός δε του οποίου υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού και τα καθαρά και τα ακάθαρτα. Και έγινε φωνή προς αυτόν: Πέτρε σηκωθείς, σφάξον και φάγε. Και ο Πέτρος έβγαλε μια κραυγή: Ποτέ, μηδαμός, ποτέ Κύριε, ποτέ δεν θα φάω εγώ από τα ακάθαρτα. Ποτέ, λέει ο Πέτρος στον Κύριο, αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Ή αμήν Κύριε ή ποτέ στους ανθρώπους. Στον Κύριο λέμε μόνο αμήν. Βέβαια μέσα του είχε όλη τη διδασκαλία που είχε ακούσει, που είχε μάθει και που πρέπει τώρα ο Θεός να την αλλάξει. Πρέπει να κάνει νέα πράγματα ο Θεός, νέους δρόμους να ανοίξει, να τον στείλει στα έθνη και τον Πέτρο και τον Παύλο. Και αυτό έγινε τρεις φορές σαν να κατέβηκε. Και ο Θεός του απάντησε: όσα ο Θεός καθάρισε, σύ Πέτρο μη λέγε βέβυλα. Και προφανώς δεν έλεγε ο Θεός εκείνη τη στιγμή για το γουρουνάκι, για το κουνελάκι που τότε δεν τρώγανε, αλλά μετά τα τρώμε. Και ο Πέτρος περίμενε να πάρει το μήνυμα. Περίμενε να δει τι θα κάνει τώρα ο Θεός. Και ενώ τα σκεφτόταν όλα αυτά, ακούει κάποιους, τους απεσταλμένους: τι ωραία ραντεβού που κάνει ο Θεός, τι ωραία που τα ταιριάζει. Όταν τελείωσε το όραμα και το σκεφτόταν, έφτασαν οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου και φώναξαν: υπάρχει κάποιος εδώ φιλοξενούμενος που τον λένε Πέτρο. Και το Πνεύμα το Άγιο του λέγει: τρεις άνθρωποι, δεν τους έχει δει, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία, τρεις άνθρωποι σε ζητούν. Σήκω λοιπόν, κατέβα, πήγαινε με αυτούς, μη δόλος διστάζουν, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Και κατεβαίνει κάτω και βλέπει τρεις εθνικούς, οι οποίοι του περιγράφουν την αποστολή τους. Και ο Πέτρος τώρα βρίσκεται σε κρίσιμη θέση και δεν σκέφτεται τίποτα. Η απόφασή του είναι να κάνει αυτό που του είπε ο Θεός. Τι θα πουν οι άλλοι, πώς θα το πάρουν, τι θα κάνουν και τι λέει, και τίποτα. Είναι το κατάλληλο, ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν πιστεύω ότι ο Ιάκωβος, συγχώρεσέ με Θεέ μου, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Γιατί ο Ιάκωβος ήταν προσκολλημένος στις πατρικές παραδόσεις, παρόλο που αποδέχθηκε το έργο του Θεού μετά την επίσκεψη του Θεού στον Πέτρο και στον Κορνήλιο. Ο Πέτρος όμως έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό: είναι πιστός στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να μείνει, όπως είπε ο Παύλος, να γίνει απειθής της ουράνιας οπτασίας. Και χωρίς δισταγμό, την ίδια στιγμή, αφού φάγανε, κοιμηθήκανε, το άλλο πρωί, την ίδια στιγμή πήρε απόφαση και το άλλο πρωί ξεκίνησε. Και πήγαν μαζί του και κάποιοι Ιουδαίοι που είχαν πάει μαζί του στην Ιώπη. Δεν ήταν απλή απόφαση, απλό έργο αυτό που έκανε ο Πέτρος. Καθόλου απλό δεν ήταν. Ίσως μόνο αυτός να μπορούσε να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτός μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό και ο Θεός τον διάλεξε. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για το κατάλληλο έργο. Και όταν έφτασε, βλέπει μπροστά του έναν εκατόνταρχο πανίσχυρο αξιωματικό Ρωμαίων να γονατίζει στα πόδια του. Ήξερε ο Κορνήλιος να ταπεινώνεται.
μπροστά στο θέλημα του Θεού σαν τον Ναβουχοδονόσορα. Ταπεινώθηκε μπροστά στον Πέτρο, έναν ψαρά, αγράμματο και ιδιώτη. Ούτε καν ιερέα, ούτε αρχιερέα, ούτε τελών, ούτε πώς το λένε, γραμματέα, τίποτα, ούτε φαρισαίο, τίποτα. Έναν ψαρά. Αλλά η καρδιά του Κορνήλου ήταν έτοιμη. Ήξερε να γονατίζει, να ταπεινώνεται, να προσκυνάει τον άνθρωπο του Θεού. Βέβαια ο Πέτρος τώρα έχει γνώση, δεν είναι σαν τον Δανιήλ που τον άφησε, αλλά του λέει σήκω και εγώ δούλος είμαι σαν και σένα, το Θεό μόνο θα προσκυνήσουμε. Και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι βλέπει τον Κορνήλιο να έχει γεμίσει το σπίτι του με ανθρώπους. Δεν έρχονται οι άνθρωποι αν δεν τους καλέσει ο Θεός. Και πώς τους κάλεσε ο Θεός? Χρησιμοποιώντας τον Κορνήλιο. Όλα έτοιμα, όλα. Όλα έτοιμα. Για την κατάλληλη στιγμή, στους κατάλληλους ανθρώπους, για το έργο και για τη δόξα του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος δεν δίστασε, δεν άργησε και άρχισε να κηρύττει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και ενώ κήρυται, ο Θεός συμμαρτύρησε. Αυτά είναι που κάνει ο Θεός, αδελφοί. Συμμαρτύρησε για να του δώσει χάρη, να βρει χάρη ενώπιον των ανθρώπων, για να κάνει τη μεγάλη αλλαγή, για να φανερωθεί το θέλημά του, να αποκαλυφθεί η δόξα του. Ο Θεός συμμαρτύρησε, και πώς συμμαρτύρει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη? Με το Πνεύμα του Άγιο. Πώς συμμαρτύρησε στον Χριστό στα μάτια του Ιωάννου? Όποιον δεις να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να μένει επάνω του, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ο Ιωάννης ομολογεί, έχω είδα και επίστευσα. Η συμμαρτυρία του Χριστού είναι να βαφτίζει τους ανθρώπους με Πνεύμα Άγιο και δύναμη. Γιατί πήγε ο Χριστός να βαφτιστεί βάφτισμα σωτηρίας, μετανοίας από τον Ιωάννη ο αναμάρτητος? Γιατί έτσι του είπε ο πατέρας του. Γιατί έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πως ταπεινώσα στον εαυτό του. Και ταπεινώσα στον εαυτό του και πήγε να βαφτιστεί στον Ιωάννη. Και συμμαρτύρησε ο Θεός, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην, και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, έκατσε πάνω του και έμεινα πάνω του. Και από εκεί και πέρα άρχισε το έργο του Θεού. Συμμαρτύρησε ο Θεός στο έργο του Κορνήλιου και στο έργο του Πέτρου. Συμμαρτύρησε ο Θεός στο έργο το δικό του. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το ζητούμενο. Από εκεί θα καταλάβουμε τα περί του εαυτού μας, εάν συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή μας, στο έργο μας, στην πορεία μας. Αλλά για να συμμαρτυρεί ο Χριστός στη ζωή μας, πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει μια καρδιά σαν του Κορνήλιου και σαν του Πέτρου, μια ζωή σαν του Κορνήλιου και σαν του Πέτρου, ένα φρόνημα σαν του Κορνήλιου και σαν του Πέτρου. Εύκολα να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας μπροστά στους ανθρώπους του Θεού για να βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Με τα πάσης βεβαιότητος να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα αδύνατα, στον Χριστό και στο Λόγο Του. Και τότε και μόνο τότε θα συμμαρτυρεί ο Θεός. Και θα συμμαρτυρεί με το να δοξάζεται ο Θεός. Και όταν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, οι εκπεριτομείς πιστοί έμειναν έκπληκτοι.
Τι είναι τούτο? Και αυτοί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως και εμείς καταρχάς. Και αυτοί είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί ακόμη να ήταν και μέσα στους 120. Μπορεί να το έλαβαν αργότερα. Το πιθανότερο. Αλλά κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι πίσω από αυτό. Το έργο του Θεού, το χέρι του Θεού, ο βραχίων του Κυρίου. Και ο Απόστολος Πέτρος πια χωρίς να διστάσει, πήρε την απόφαση να εκτελέσει αυτό το κήρυγμα που αυτός είχε κάνει καταρχής. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, που είναι η επαγγελία του Θεού, και σώθητε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και της διεστραμμένης. Χωρίς δισταγμό λοιπόν, αφού ο Χριστός τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ποιος μπορεί να εμποδίσει το νερό να βαφτιστούν στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών οι εθνικοί? Ποιος μπορεί? Τους αναγέννησε ο Χριστός και τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο μέσα σε μια στιγμή. Γιατί όταν βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, προηγείται ή ταυτόχρονα έρχεται και η αναγέννηση, αν δεν έχει προηγηθεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος έδωσε εντολή, προσέταξε όλους τους ακούοντας που έλαβαν Πνεύμα Άγιο να βαφτιστούν εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών. Και όλοι αυτοί παρεκάλεσαν τον Πέτρο να παραμείνει λίγες μέρες, και παρέμεινε τι κάμνοντας άλλο από το να κηρύττει και να διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά δεν τέλειωσε το έργο του Θεού. Τώρα πρέπει να αλλάξουν και οι καρδιές των αδελφών του. Πρέπει και εκεί να συμμαρτυρήσει ο Θεός. Εφιλονίκουν με τον Πέτρο οι εκπεριτομείς λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες με ταυτόν, καθώς είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται και να πλησιάζει αλλόφιλον. Και ο Απόστολος Πέτρος ταπεινώθηκε μια φορά ακόμη. Δεν στάθηκε με υπεροχή απέναντί τους. Πολύ ωραίο πράγμα, αδερφοί, να μπορεί ο άνθρωπος να ταπεινώνεται. Να ταπεινώνεται ο άντρας στη γυναίκα του, να ταπεινώνει τη γυναίκα στον άντρα της, να ταπεινώνεται ο αδελφός στον αδελφό και στους αδελφούς. Να ταπεινώνεται. Και ταπεινώθηκε ο Πέτρος και με πολύ αγάπη και ταπείνωση περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν σε αυτόν εκείνες τις ημέρες. Και έφτιαξε ο Θεός την καρδιά τους, γιατί βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των αδελφών του ο Πέτρος. Δεν ήταν απλό. Δεν διατάζει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία του Χριστού, στην Εκκλησία των ανθρώπων, όλο διαταγές είναι. Δεν διατάζει κανείς. Παρακαλάει και περιμένει το Θεό να ενεργήσει. Δεν διατάζουμε στο σπίτι μας. Ο Θεός λέει στη γυναίκα να υποτάσσεσαι και να υπακούς τον άντρα σου. Ποτέ ο Θεός δεν είπε στον άντρα κάνε τη γυναίκα σου να υποτάσσεται σε σένα. Ο Θεός είπε στον άντρα να αγαπάει, να περιθάλπτει, να εκτρέφει και να φροντίζει τη γυναίκα του. Ποτέ δεν είπε στη γυναίκα κάντονε να σ' αγαπάει. Γιατί αυτά δεν γίνονται, αδερφοί. Ο Θεός τα κάνει. Και όταν ο Θεός τα κάνει, όλα γίνονται. Δεν πρέπει να τους διατάξει, πρέπει να τους πείσει. Και δεν μπορεί να τους πείσει αν δεν βρει χάρη από το Θεό, αν δεν ταπεινωθεί και αν ο Θεός δεν επέμβει στην καρδιά τους. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Μόνο έτσι εργάζεται ο Θεός, με το να φτιάχνει τις καρδιές των ανθρώπων, με το να εργάζεται ο Θεός
το έργο το δικό του στη ζωή μας και βρήκε χάρη από το Θεό και όλοι κατάλαβαν και όλοι ενόησαν και όλοι πίστεψαν και έδωσαν δόξα στο Θεό ότι ο Θεός έστειλε το λόγο του και στα έθνη που κάποτε τα έλεγαν κινάρια, σκυλάκια. Τώρα όμως είναι αδελφοί αγαπητοί εν Χριστώ. Και άρχισε τώρα καινούριο έργο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Με μεγαλεία ο Θεός εργάστηκε. Και όπως ο Θεός αδελφοί εργάστηκε τότε με τον Κορνήλιο, με τον Πέτρο, πιο παλιά με τον Αβγουδονόσορα και τον Δανίλ, έτσι εργάζεται και σήμερα. Έτσι ακριβώς. Ψάχνει να βρει ανθρώπους που θέλει να τους κάνει και αυτοί θέλουν να γίνουνε. Ψάχνει να βρει ανθρώπους που είναι έτοιμοι πάντοτε να ταπεινώνονται μπροστά στο χέρι του Θεού. Ψάχνει να βρει ανθρώπους ασήμαντους για τους ανθρώπους, σημαντικούς για αυτόν, ναι. Να εμπιστεύονται τον Χριστό και να υπακούνε στο Λόγο Του. Όπως τότε ήταν τα χρόνια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, τώρα είναι τα χρόνια της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Ο Θεός μας προσκαλεί για να φανερώσει τη δύναμή Του, για να φανερώσει τη δόξα Του, για να φανερώσει την αγάπη Του, για να εκτελέσει το έργο Του, λέγοντας «ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και Αυτός θα σας υψώσει εν καιρό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν».